Καλησπέρα αγαπημένοι μου Life Painters. Καλωσορίσατε σε ακόμη ένα επεισόδιο του Repaint Your Mondays. Βάλε χρώμα στη Δευτέρα. Το σημερινό θέμα είναι τρία πράγματα τα οποία δεν γνωρίζετε για την υπομονή. Καταρχάς ξεκινούμε με το πρώτο. Τα άτομα τα οποία έχουν αποκτήσει την αρετή, η οποία ονομάζεται υπομονή, είναι άτομα τα οποία τους χαρακτηρίζει η σιγουριά για τις επιλογές τους. Όταν δεν δείχνουμε σιγουριά για τις επιλογές μας, είναι ένδειξη ότι δεν υπάρχει υπομονή. Και δίνω απλά το παράδειγμα τώρα με την εκδήλωση, όπου υπενθυμίζω συνεχώς του εαυτού μου. Εκείνη τη στιγμή που προβληματίζομαι, ανησυχώ, έρχεται αυτή η φωνούλα του φόβου και προσπαθεί να με σαν ποτάρι, αγνωρίζεται για αυτή τη φωνούλα, την εσωτερική φωνή του φόβου, η οποία επηρεάζει την υπομονή. Η έλλειψη υπομονής δημιουργά την αυτοαμφισβήτηση. Γι' αυτό τα άτομα με την υπομονή τους χαρακτηρίζει αυτή η σιγουριά. Είμαι σίγουρος για την επιλογή μου να παρουσιάσω το βιβλίο μου και την ίδια μέρα να φιλοξενήσω και την Dr. Σεφάλι στην Κύπρο. Αν δεν υπάρχει η πίστη, η σιγουριά, τότε δεν θα υπάρχει η υπομονή. Και θα δώσω το παράδειγμα με την υπομονή όταν φυτεύουμε τους σπόρους ενός δέντρου. Τους σπόρους, για παράδειγμα, που θέλουμε να μεγαλώσει ένας πεύκος, ώσπου αυτός ο πεύκος θα μας προσφέρει σκιά. Πόσα χρόνια να μένουμε όταν φυτέψουμε αυτόν τον μικρό σπόρο? Πόσα χρόνια χρειάζεται υπομονής μέχρι να σου προσφέρει τη σκιά την οποία επιθυμείς? Το ίδιο συμβαίνει μεταφορικά και στη ζωή μας. Ο λόγος για τον οποίο 95% καταγράψτε τον αριθμό, 95% των ανθρώπων δεν πετυχαίνουν τους στόχους τους, είναι ο λόγος έλλειψη υπομονής. Φτάνω μέχρι τη βρύση, αλλά δεν έχω την υπομονή, γιατί το άγχος το οποίο με διακατέχει δεν μπορώ να το διαχειριστώ, με αποτέλεσμα να ξεκινήσει το αυτοσαμποτάζ. Ξεκινώ να αυτομαστιγώνομαι. Και όταν ξεκινώ να αυτομαστιγώνομαι, εκείνη τη στιγμή τα παρατώ. Και λέω, ξέρεις, τέρμα. Ακυρώνω την εκδήλωση, δεν αντέχω άλλο αυτήν την πίεση και στο τέλος δεν έχω άλλο περιθώριο. Το ίδιο πράγμα όταν είσαι σε μια φάση την οποία ξέρεις ότι ο γάμος σου νοσεί, ξέρεις ότι ήρθε το τέλος, είσαι έτοιμη για ένα διαζύγιο, όμως δεν έχεις την υπομονή ότι ναι, αυτή θα είναι μια επώδυνη διαδικασία, όπως ο κάθε χωρισμός. Το βλέπω καθημερινά όταν κάνω θεραπεία βιοσυντονισμού. Τα άτομα τα οποία βιώνουν τον χωρισμό, βιώνουν αυτή την απώλεια, δεν έχουν την υπομονή. Δεν είναι σίγουροι για τις επιλογές τους. Γιατί αν ήταν σίγουροι για τις επιλογές, τότε θα δείξεις ότι ναι, έχω την υπομονή και την επιμονή. Γιατί βαθιά πίσω από την υπομονή, τι κρύβεται? Η πίστη. Εγώ όταν νιώθω ότι χάνω την υπομονή μου, ρωτώ πάντα τον εαυτό μου, και αυτό θα ζητήσω από εσάς.
Ό,τι και να βιώνετε αυτή τη στιγμή, είτε είναι κάτι επαγγελματικό, είναι κάτι στις σχέσεις σας, κάτι στο γάμο σας, κάποιο διαζύγιο, κάποιο τεράστιο project, είναι εξετάσεις, είναι αυτή η αναγέννηση η οποία ψάχνετε, η προσωπική ανάπτυξη, η οποία νομίζουμε ότι θα γίνει σε μία μέρα, δεν θα γίνει σε μία μέρα, αλλά μέρα με τη μέρα. Όταν έρχεται αυτή η στιγμή όπου χάνω την υπομονή μου, σε πολλές περιπτώσεις ρωτώ πάντα τον εαυτό μου. Γιάννη, μήπως δεν είσαι σίγουρος για την επιλογή σου? Και εκείνη τη στιγμή επαναφέρω το γιατί μου, γιατί επέλεξα να φέρω την Dr. Σεφάλι. Γιατί θα επενδύσω τόσα λεφτά χωρίς να γνωρίζω αν ο κόσμος θα αγκαλιάσει αυτή την προσπάθεια. Γιατί στο τέλος της ημέρας θέλω να βοηθήσω τα παιδιά μας, θέλω να βοηθήσω εμάς, θέλω να βοηθήσω τις νέες γενιές, πάνω απ' όλα να συνειδητοποιήσουμε ότι η πιο σημαντική σχέση η οποία χρειάζεται να βελτιώσουμε είναι η σχέση η οποία διατηρούμε με τον εαυτό μας. Ο μοναδικός άνθρωπος που θα μείνει μαζί μας μέχρι τέλος και θα τελειώσει αυτόν το παραμύθι το οποίο ονομάζεται ζωή είναι ο άνθρωπος ο οποίος βλέπεις στον καθρέφτη. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος χρειάζεται να διερωτηθείς πώς μπορώ εγώ να αγαπήσω κάποιον άλλον άνθρωπο όταν εγώ ο ίδιος δεν αγαπώ τον εαυτό μου, όταν εγώ ο ίδιος δεν σέβομαι τον εαυτό μου, όταν εγώ ο ίδιος δεν εκτιμώ τον εαυτό μου. Χρειάζεται η υπομονή, η προσωπική ανάπτυξη. Γι' αυτό το πρώτο μήνυμα το οποίο θέλω να κρατήσετε είναι ότι τα άτομα τα οποία έχουν ήδη την αρετή της υπομονής χαρακτηρίζονται από τη σιγουριά για τις επιλογές τους. Το δεύτερο έχει να κάνει ξεκάθαρα ότι η υπομονή σου δίνει πάνω απ' όλα διάρκεια και αποτελεσματικότητα στην προσπάθεια να πετύχεις τον στόχο σου. Δηλαδή, εάν υπάρχει υπομονή, και δίνω ένα παράδειγμα εδώ στο ημερολόγιο, το μυστικό για αυτούς οι οποίοι ήδη έχουν τους στόχους τους γραπτός, και όπως βλέπετε εδώ, να δείξω, όπως βλέπετε εδώ είναι η Dr. Σεφάλι, η οποία ήθελα να γνωρίσω, εδώ είναι η Marie Diamond από το The Secret, εδώ είναι η Marisa Pierre, εδώ Vision Lakiani. Όταν έθεσα αυτούς τους στόχους, η υπομονή είναι το κατάλληλο εργαλείο το οποίο χρειάζεσαι για να σε βοηθήσει να πετύχεις το στόχο. Είναι το εργαλείο το οποίο σου δίνει διάρκεια για να πετύχεις και αυτόν τον στόχο και αυτόν τον στόχο και αυτόν τον στόχο. Άρα είναι πολύ σημαντικό να υιοθετήσουμε τη συγκεκριμένη αρετή. Και κάτι το οποίο θέλω να τονίσω και θέλω να το καταγράψετε στο ημερολόγιο σας. Υπάρχει τώρα μία κόλλα και μία πένα να καταγράψετε. Η υπομονή δεν είναι μία αρετή η οποία γεννιόμαστε. Είναι μία αρετή η οποία είναι διαθέσιμη σε όλους μας. Όταν μεγαλώνουμε σε έναν περιβάλλον όπου οι γονείς μας είναι οι προπονητές μας. Αν έχω μεγαλώσει μαζί με τους προπονητές μου και έχω βιώσει δύο γονείς, μία μητέρα η οποία
δεν είχε την αρετή της υπομονής, εκπαιδεύτηκα με το υποσυνείδητο, το οποίο είχα τονίσει ότι το υποσυνείδητο είναι, μαθαίνει με διαφορετικό τρόπο στο θρανίο από το συνειδητό νου. Το υποσυνείδητο μαθαίνει με την επανάληψη. Άρα αν βλέπω τη μητέρα μου να μην έχει υπομονή να μου διαβάσει, να μην έχει υπομονή να μου εξηγήσει, να μην έχει υπομονή και να πνίγεται σε ένα ποτήρι με ένα μπουκάλι νερό, αντιλαμβάνεσαι, ξεκινώ να υιοθετώ. Γιατί από 0 μέχρι 7 το κομπιούτερ μας απλά καταγράφει χωρίς να υπάρχει κριτική σκέψη. Πολλοί άνθρωποι οι οποίοι γνωρίζετε, οι οποίοι δεν έχουν την αρετή της υπομονής, γνωρίστε τους γονείς τους. Και εκεί θα καταλάβετε ένας από τους γονείς τους, είτε ο πατέρας είτε η μητέρα, ήταν αυτός ο άνθρωπος ο οποίος έχει μεταφέρει την έλλειψη υπομονής. Όμως δεν θέλουμε αυτό να είναι δικαιολογία. Δεν θέλουμε αυτή την περιοριστική πεποίθηση, η οποία μου λένε πολλοί, δεν έχω υπομονή. Δεν υπάρχει δεν έχω υπομονή. Δεν έμαθες να έχεις υπομονή. Είναι δεξιότητα, είναι αρετή. Αν θέλετε θα σας πω τρεις τρόπους με τους οποίους μπορείτε άμεσα να ξεκινήσετε να βελτιώνετε την υπομονή σας. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Άρα η υπομονή, σαν δεύτερο πράγμα το οποίο μιλήσαμε για το πρώτο, τώρα μιλάμε για το δεύτερο, είναι κάτι το οποίο σου δίνει και διάρκεια αλλά και αποτελεσματικότητα στην προσπάθεια για επίτευξη ενός στόχου. Είναι ο σύμμαχος μας. Εδώ στον journal για να πετύχω αυτούς τους 5 στόχους χρειάζομαι υπομονή, αλλιώς θα ξεκινήσω ή απλά η τελετουργία να γράφω σε αυτόν το ημερολόγιο. Αν δεν έχω την υπομονή, ξεκινούν πολλοί μου λένε στις ακαδημίες, Γιάννη, έγραψα 10 μέρες στον journal αλλά δεν έχω πετύχει ούτε και ένα στόχο. Συγγνώμη, πόσο καιρό γράφεις? 10 μέρες. Δεν κατάφερα τίποτε σε 10 μέρες. Συγγνώμη, 10 μέρες. Χρειάζεται υπομονή. Τώρα, πάμε στο τρίτο, αφού μιλάμε σήμερα για την αρετή της υπομονής. Η αρετή, το τρίτο και πιο σημαντικό, το οποίο δεν γνωρίζετε, είναι ότι η αρετή είναι το καλύτερο φάρμακο για την ψυχική, συναισθηματική, σωματική και πνευματική μας ζωή. Σκεφτείτε λίγο. Όταν βιώναμε τα 2-2,5 χρόνια με το COVID, όλη αυτή την πίεση που νιώσαμε όλοι, όταν είχαμε περιοριστεί, όταν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, το πιο σημαντικό το οποίο είχαν προωθήσει ήταν ο φόβος. Γι' αυτό βλέπεις πόσα περιστατικά υποφέρουν πλέον από αρρωστοφοβίες. Βλέπεις άτομα τα οποία συνεχίζουν να ζουν το φόβο τους και όχι τη ζωή τους. Δεν είναι τυχαίο. Τι χρειαζόταν μέσα σε αυτά τα χρόνια για να μην λυγίσουμε, για να μην αρρωστήσουμε? Η υπομονή. Όταν έβλεπες την ίδια σου την επιχείρηση να καταστρέφεται, όταν έβλεπες για παράδειγμα τα παιδιά σου να είχαν επηρεαστεί συναισθηματικά, μαθησιακά, όταν έβλεπες όλα αυτά τα καταπιεσμένα συναισθήματα, τι χρειαζόταν για να αντέξουμε την αρετή της υπομονής? Όταν βιώνεις το χειμώνα, γιατί στη ζωή υπάρχουν 4 εποχές, υπάρχουν και τα καλοκαίρια, η χαρά, η ευτυχία, ο ενθουσιασμός, όταν όλα στη ζωή μας είναι περίφημα,
αλλά υπάρχει και ο χειμώνας. Και θέλω να είστε ρεαλιστές, ο χειμώνας είναι αυτός ο ανηφορικός δρόμος, όταν υπάρχουν αυτές οι προκλήσεις στη ζωή μας, όταν υπάρχουν προβλήματα στο γάμο μας, στη σχέση μας, στη δουλειά μας, στην υγεία μας. Τι χρειάζεται εκείνη τη στιγμή, ποια αρετή θα μας προστατεύσει? Η υπομονή. Γιατί πίσω από την υπομονή, αν είναι να μάθετε κάτι από το σημερινό live, κρύβεται πάντα η πίστη. Έχασα την υπομονή μου, να ξέρεις, έχασες την πίστη σου. Γι' αυτό ένα από τα πράγματα τα οποία σας είπα, τα οποία δεν γνωρίζετε για την υπομονή, είναι ότι τα άτομα τα οποία έχουν αποκτήσει αυτήν την αρετή χαρακτηρίζονται από τη σιγουριά για τις επιλογές. Έχω υπομονή να παλέψω αυτόν τον γάμο γιατί είμαι σίγουρος για την επιλογή μου. Έχω την υπομονή να μην κλείσω το εστιατόριό μου γιατί είμαι σίγουρος για την επιλογή μου. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Και πολύ σημαντικό το comment της Ελίνας. Ένα βήμα πίσω, 10 βήματα μπροστά. Εύστοχο αυτό το κομμάτι. Γιατί το ένα βήμα πίσω μας δίνει χρόνο. Όταν νιώθετε πίεση, είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει αυτό το βήμα πίσω. Να μπορέσουμε να δώσουμε χρόνο στο αριστερό ημισφαίριο που είναι η κριτική σκέψη, να συντονιστεί με το δεξί, το οποίο είναι τα συναισθήματα. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Τώρα, απλά να πω τρεις τρόπους με τους οποίους και θα κλείσω το σημερινό live, τρεις απλούς τρόπους για το πώς μπορούμε σήμερα να βελτιώσουμε άμεσα την υπομονή μας. Ο πρώτος τρόπος είναι καταρχάς να μάθουμε να αφιερώνουμε 10 λεπτά την ημέρα για πρωινό ή βραδινό διαλογισμό. Όποιος δεν γνωρίζει τι είναι ο διαλογισμός ή δεν έχει την εμπειρία ή θέλει να μάθει, υπάρχει βίντεο το οποίο έχω ανεβάσει στο YouTube channel, όπου είναι Γιάννης Michael Official, πρωινός διαλογισμός. Είναι ένα βίντεο το οποίο δίνω καθοδήγηση για το πώς να ακολουθήσετε συγκεκριμένα βήματα για 10 λεπτά διαλογισμό. Τι σε βοηθά ο διαλογισμός σε σχέση με την υπομονή? Καταρχάς, τα άτομα τα οποία δεν έχουν την αρετή της υπομονής δεν μπορούν να παραμείνουν για 10 λεπτά χαλαροί, ήρεμοι, στο εδώ και τώρα. Δεν μπορούν να εστιάσουν στην παρούσα στιγμή. Άρα ακούμε 10 λεπτά αυτήν τη μουσική και αυτόν τον καθοδηγούμενο διαλογισμό, εκπαιδεύουμε, τα πάντα είναι εκπαίδευση, το μυαλό μας. Και με αυτόν τον τρόπο ενισχύουμε την υπομονή μας. Δεύτερος τρόπος είναι το ημερολόγιο. Το ημερολόγιο μας δίνει την ευκαιρία, όπως βλέπετε εδώ, καθημερινά αφιερώνω πάλι 10 λεπτά, για όσους νομίζουν ότι χρειάζεται πολύ χρόνο, 10 λεπτά να καταγράψω αυτό που σκέφτομαι. Όταν γράφεις αυτό που σκέφτεσαι, εκείνη τη στιγμή αναγνωρίζεις πραγματικά τι σε βασανίζει. Το να αποτυπώσεις σε μία γκόλα αυτό που σκέφτεσαι από μόνο του είναι θεραπευτικό. Και δίνω ένα παράδειγμα. Έχω τώρα την εκδήλωση. Νιώθω ότι έχω χάσει την υπομονή μου. Γιατί εκείνη τη στιγμή ξεκινά ο φόβος να με διακατέχει. Άρα πώς θα επιδείξω υπομονή? Ξεκινώ να καταγράφω αυτό που σκέφτομαι και εκείνη τη στιγμή αντιλαμβάνομαι τους προβληματισμούς μου, τις ανησυχίες μου. Μόλις τους αποτυπώσω σε μία γκόλα, εκείνη τη στιγμή επανέρχεται η υπομονή. Γιατί έχω ξεκάθαρα, έχω μπροστά μου, έχω οπτική εικόνα του στόχου μου. Και αυτό σε βοηθά να καλλιεργάς
την αρετή της υπομονής. Άρα διαλογισμός 10 λεπτά, ημερολόγιο 10 λεπτά, επιλέγετε αν θέλετε και τα δύο είναι το καλύτερο. Και το άλλο πολύ σημαντικό για την υπομονή είναι το διέβασμα. Και πάντα λέω κάτι πολύ σημαντικό. Δοκιμάστε το. Θέλω να έχετε πάντα μαζί σας ένα βιβλίο. Για παράδειγμα, να εκμεταλλεύεσαι το χρόνο σου. Είμαι για παράδειγμα επίσκεψη σε έναν γιατρό και υπάρχει καθυστέρηση. Γι' αυτό βλέπετε ότι όποιος έχει την εμπειρία από το θεραπευτικό μου κέντρο, όπου κοιτάξει, είτε στην αίθουσα αναμονής ή την ώρα που κάνει θεραπεία και συντονισμού, πάντα υπάρχουν βιβλία δίπλα. Υπάρχει λόγος, υπάρχει σκοπιμότητα. Γιατί εκείνη τη στιγμή σε εκπαιδεύω, αφού περιμένεις να έχεις την υπομονή. Πώς να έχεις την υπομονή? Με το να αφιερώσεις εκείνα τα 10 λεπτά στην αναμονή, να έχεις την υπομονή με το να διαβάσεις κάτι. Στην αρχή είναι δύσκολο για αυτούς οι οποίοι δεν διαβάζουν. Όταν το κάνεις μία φορά, περιμένεις την ουρά, περιμένεις την αναμονή για κάποιο meeting για παράδειγμα, εκείνη τη στιγμή είναι πολύ σημαντικό. Είτε για παράδειγμα είσαι στην παραλία, χαλαρώνεις, ή περιμένεις τα παιδιά σου πήγαν ιδιαίτερα και αναμένεις το αυτοκίνητο 10 λεπτά μέχρι να τελειώσουν, αντί να θυμώνεις, αντί να νευριάζεις και να χάνεις την υπομονή σου, ξεκινάς να είσαι αφοσιωμένος σε κάτι το οποίο σου δίνει διπλό κέρδος. Πρώτο, τη γνώση, τη σοφία από το βιβλίο και δεύτερο, την εκπαίδευση της αρετής η οποία ονομάζεται υπομονή. Η υπομονή είναι το κλειδί. Η υπομονή είναι η λύση στο πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζεις αυτή τη στιγμή. Ξέρω ότι αντιμετωπίζεις ένα διαζύγιο. Ξέρω ότι τώρα έχεις απογοητευτεί επαγγελματικά. Ξέρω ότι τώρα χρειάζεσαι υπομονή για να πάρεις τη μεγάλη απόφαση. Ξέρω ότι χρειάζεσαι την υπομονή για να βοηθήσεις πραγματικά τα παιδιά σου. Ξέρω ότι το οικονομικό πρόβλημα θα το λύσεις με την υπομονή. Αυτό είναι το πιο σημαντικό κομμάτι. Διαλογισμός, ημερολόγιο και διέβασμα. Και διέβασμα το οποίο να γίνεται συνειδητά.